Το χρονικό ενός φρικαλαίου εγκλήματος, εξωπραγματικού για τα ελληνικά δεδομένα, της δολοφονίας της Σουζανίτων, αναβιώνει από το πρωί στο Κακουργοδικείο Ερεθύμνου. Δραματικοί πρωταγωνιστές, η αδελφή της Αμερικανίδας βιολόγου, που βρέθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου μόνο για να καταθέσει, χωρίς ποτέ να στρέψει το βλέμμα της στον κατηγορούμενο, και από την απέναντι πλευρά η μητέρα του 28χρονου Χανιώτη να παρακολουθεί υποβασταζόμενη την ακροαματική διαδικασία και την περιγραφή των ανομολόγητων πράξεών του. Πρόκειται πραγματικά για μια εξωπραγματική και ακραία δολοφονία. Ξεφεύγει από τα ανθρώπινα λογικά δεδομένα οι συνθήκες κατόπιν τις οποίες τελέστηκε αυτό το φρικτό έγκλημα. Η Τζούλι Ήτον με τρεμάμενη φωνή περιέγραψε πως ο σύζυγος και τα παιδιά της Σούζαν υποστηρίζονται ακόμη και σήμερα από ψυχολόγους, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί. Her husband's seeing a psychiatrist because he has post-traumatic stress disorder from the incident. He's having difficulty getting back to work. He's devastated. Να γίνει παραδειγματική τιμωρία αυτού του κατηγορουμένου και να αποδοθεί η ανώτατη ποινή που μπορεί να δοθεί από τα ελληνικά δικαστήρια. Η ίδια, μιλώντας στους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε πως ακόμη και σήμερα οι λεπτομέρειες για το βασανισμό, το βιασμό και τη δολοφονία της είναι άγνωστες στα παιδιά και το σύζυγό της, που δεν άντεξαν να βρεθούν στο δικαστήριο. The boys don't know all the details. I know just from my experience losing my daughter that it shakes your whole world. It changes your whole view of the world when you lose someone so important to you. Ο δολοφόνος της παγκόσμια γνωστής και καταξιωμένης βιολόγου φάνηκε από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με τους δικαστές ότι αναιρεί την ομολογία του. Ο 28χρονος Χανιώτης πάγωσε το ακροατήριο κάνοντας λόγο για ένα τροχαίο ατύχημα που πήρε λάθος τροπή όταν αποφάσισε να εξαφανίσει την άτυχη γυναίκα για να μη συλληφθεί. Μου ήρθε η σκέψη να την εξαφανίσω χωρίς να σκέφτομαι τις συνέπειες εκείνη τη στιγμή. Την πήγα στο καταφύγιο, έκανα όπιστον όσο πιο κοντά μπορούσα στην τρύπα του αεραγωγού. Πήρα το σφιγμό της και άρχιζε και πάγωνε και δεν ανέπνεε. Έτσι σκέφτηκα να την πετάξω. Λάθος και αυτό, αλλά και πάλι δεν είχα καθαρή σκέψη. Θεώρησα ότι είχε πεθάνει όσο οδηγούσα. Αρνήθηκε ακόμη κατηγορηματικά ότι βίασε τη Σουζανίτων ενώ ψυχοραγούσε, με το συνήγορό του να ζητάμε το τέλος της απολογίας του να κριθεί με μειωμένο καταλογισμό. Δέχομαι ότι ισχύει. Ζητάω και από εδώ το συγγνώμη. Δεν ήταν προμελετημένο. Ήταν ατύχημα. Το μετά ήταν το πρόβλημα. Εγώ στην αρχή δεν είχα πει για βιασμό, αλλά μετά από συγκεκριμένη πίεση αναγκάστηκα να πω κάποια πράγματα που δεν ισχύουν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ισχύει. Υπάρχουν κάποιοι που τους συμφέρει να μην βγει η αλήθεια. Δεν είχα έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή με τη Σούζαν Ήτον. Ότι εάν κατορθώσει να αναιρέσει 25 σελίδες προανακριτικής λεπτομερέστατης απολογίας, θα είναι πρωτόγνωρο στα δικαστικά χρονικά. Η δίκη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την εφημερίδα Bild να καλύπτει με δύο απεσταλμένους λεπτό προς λεπτό τη δίκη για τη δολοφονία της Αμερικανίδας ερευνήτριας. Η Σούζαν Ήτον ήταν πάρα πολύ γνωστή στην παγκόσμια κοινότητα, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι διεθνές το ενδιαφέρον. Εμείς σήμερα έχουμε στην έκδοση που κυκλοφορεί σε όλη τη Γερμανία τα 2/3 μιας σελίδας και στην τοπική έκδοση της Δρέσδης είναι 1,5 σελίδα το θέμα.